Αποχαιρετώντας τον μήνα Ιανουάριο, η Κύπρος δέχεται την πρώτη ουσιαστικά επίθεση του χιονιά. Με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να θέλουν ένα ψυχρό τριήμερο να βρίσκεται πρώτων πυλών. Οι πρώτες ενδείξεις στις υψηλές κορυφές του Τρόδους δόθηκαν ήδη από το μεσημέρι. Το απόγευμα χιονόπτωση σημειώθηκε και στα ημιωρινά, κλείνοντας τον παλαιό δρόμο Άλωνας Αγρού, ενώ ολισθηρός λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης κατέστηκε ο δρόμος Παλαιχωρίου Αγρού. Σε περίπτωση σφοδρής χιονόπτωσης και αυξημένης τροχιάς κίνησης, η αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα, αφού θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το σχέδιο που είχε εκπονήσει το Αρχηγείο Αστυνομίας για τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε στους οδηγούς που προτίθενται να μεταβούν στην περιοχή του Τρόδους, προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για την κατάσταση. Στους πλην 2 βαθμούς Κελσίου κάνει βουτιά απόψε ο υδράργυρος στα ορεινά, με τους κατοίκους των ορεινών αλλά και ημιορεινών περιοχών να είναι προετοιμασμένοι. Άλλοι φύλαξαν ξύλα για τις ξυλόσομπές τους και κάποιοι άλλοι γέμισαν πετρέλαιο τις θερμάνσεις τους. Όσοι χρησιμοποιούν ξυλόσομπες, τα ξύλα τους λιβαγμένα σε χώρους να μην βρέχονται. Άλλοι με τις σόμπες των ξυλών, άλλοι με την θέρμανση, προετοιμαζόμαστε σίγουρα. Εκτός από την προετοιμασία για θέρμανση, οι κάτοικοι στα ορεινά που είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα το χειμώνα, σπέβδουν να συλλέξουν προμήθειες, ανάμεσα στις οποίες και νερό υπό τον υπαρκτό κίνδυνο να παγώσουν οι σωλήνες υδροροής. Οι κάτοικοι έχουν τις προμήθειες τους, σύν τα μέτρα που λαμβάνουν για το νερό που παγώνει το μυαλίτσιο πρόβλημα τη νύχτα. Χιόνια αλλά και βροχές τις οποίες αναμένουν οι κάτοικοι. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στον Α, ο κοινοτάρχης Προδρόμου, φέτος ήταν ο χειρότερος χειμώνας τα τελευταία 7 χρόνια. Ελπίζω όπως και οι άλλοι κάτοικοι να έχουμε τουλάχιστον βροχόπτωση, έστω και αραιά και πού. Ευχόμαστε να πιάσει πιο χαμηλά τις περιοχές μας, γιατί είναι γεγονός ότι το χιόνι φέρνει κόσμο πάνω στις περιοχές μας. Φέτος λίγες βροχές έκαμε μόνο. Δευτέρα και Τρίτη θερμοκρασία θα είναι κάτω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο, ενώ το χειμωνιάτικο σκηνικό θα συμπληρώσουν οι μεμονωμένες καταιγίδες που προβλέπει η μετεωρολογική. Το σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, ενώ μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη.